Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει αυτό το στρογγυλό τραπέζι και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς συνάδελφους που είναι σήμερα μαζί μου για να συμμετάσχουν στη συζήτησή μας. Είναι όλοι τους γνωστοί και διακεκριμένοι χειρουργοί του Οπισθίου Μημωρίου, έχουν όλοι τους μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο και στην προετοιμασία του τραπεζιού έκανα σε όλους μία ερώτηση, μία και μόνη ερώτηση, την ίδια σε όλους. Από όσα είδατε, ακούσατε ή δοκιμάσατε στη χειρουργική σας τεχνική την τελευταία δεκαετία, τι κρατήσατε και τι πετάξατε? Αυτή ήταν η ερώτηση. Έχω την εντύπωση ότι η χειρουργική του Οπισθίου Μημωρίου έχει κάνει τεράστια άλματα τις τελευταίες δεκαετίες. Τεχνικές και εργαλείες έχουν έρθει και έχουν φύγει. Έχουν κάνει θεαματικές εισόδους και ακόμη θεαματικότερες εξόδους από τη φαρέτρα μας. Επομένως, πιστεύω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό από μια ομάδα έμπειρων χειρουργών σαν αυτή που είναι σήμερα μαζί μας μπορεί να είναι εξαιρετικά διαφωτιστική για το πώς έχει εξελιχθεί η τέχνη μας τα τελευταία χρόνια. Και επιπλέον, ίσως μπορεί κάποιες φορές να είναι εξαιρετικά διδακτική για το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τις υποσχέσεις της βιομηχανίας. Ας δούμε λοιπόν τι έχουν να πούνε οι ομιλητές μας, ξεκινώντας από τον κύριο Θανάση Βακάλη. Ο κύριος Βακάλης είναι έμπειρος χειρουργός του Οπισθίου Μημωρίου στην ομάδα της Οφθάλμικας στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ένας από τους πιο έμπειρους χειρουργούς στη Βόρεια Ελλάδα. Και επομένως, ας δούμε τι έχει να μας πει. Θανάση. Μίλτο, σε ευχαριστώ πολύ. Και αυτό το πιο έμπειρος θα μπορούσε να το παραλείψεις. Έχει πάντα διπλή ανάγνωση. Εγώ θα. Περιμένω λίγο, ρε. Θα ευχαριστήσω λοιπόν και εσένα για αυτή την πρόσκληση και το Προεδρείο της Εταιρείας Αλοειδούς που καταφέρει στις αντίξεις συνθήκες να κάνει αυτή την ημερίδα, έστω και αν δεν είναι με τον τρόπο που τη συνηθίσαμε και τη θέλουμε, είναι σημαντικό ότι μπορούμε να βρισκόμαστε διαδικτυακά. Θα μιλήσω λοιπόν για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, τι άλλαξε στα τελευταία 10 χρόνια. Και το πρώτο που έκανα μόλις μου το είπες, ήταν να βρω μια φωτογραφία πριν από 10 χρόνια. Οι αλλαγές του χρόνου δεν είναι ίδιες για όλους. Ο πατέρας μου δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Σε μένα οι αλλαγές νομίζω δυστυχώς ότι είναι ορατές και δεν είναι αυτές που θα ήθελα. Απ' την άλλη, ο ανιψιός μου και ο γιος μου έχουν μεγαλώσει, είναι ένας έφηβος και ένας φοιτητής και έχουν βελτιωθεί πολλά, πάρα πολύ. Άρα ο χρόνος είναι διαφορετικά για τον καθένα. Θα μιλήσω για δύο θέματα. Το ένα είναι ο συνδυασμός βιτρεκτομής και μοσχευμάτων και το δεύτερο είναι η ελκτική διαβητική αποκόλληση που αισθάνομαι ότι έχω να πω κάποια πράγματα. Βέβαια, είναι πάρα πολλά αυτά που αλλάξαμε. Πιστεύω θα τα καλύψουν και οι υπόλοιποι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, χρησιμοποιούσαμε μοσχεύματα στις βιτρεκτομές, εγώ κυρίως με τη μορφή μιας μπάντας 240, όταν αισθανόμουν ότι η σιλικόνη δεν θα καλύψει καλά το κάτω μέρος του αμφιβληστροειδή και αισθανόμουν ότι υπήρχε μια ανώριμη PVR που δεν μπόρεσε να την αφαιρέσω πλήρως και ένας μεγάλος κίνδυνος υποτροπής. Όμως αυτό τα τελευταία χρόνια το έχω σταματήσει. Προτιμώ να κάνω πολύ νωρίτερα ρετινεκτομές. Καμιά φορά δεν με πειράζει να σηκωθεί κάτω από τη σιλικόνη με τα εγχειρητικά το μάτι, αφήνω το μάτι να ηρεμήσει, αφήνω την PVR να εξελιχθεί όσο είναι να εξελιχθεί για να μπορώ να κάνω μια καλή αφαίρεση μετά και μια ρετινεκτομή με τον τρόπο που μπορώ και θεωρώ ότι τα αποτελέσματα έτσι είναι πολύ καλά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλύτερα. Και οι ρετινεκτομές έχουν τα προβλήματά τους. Βλέπετε εδώ ένα μάτι που έχει τακτοποιηθεί καλά, είναι ήρεμο, δεν υπάρχουν μεμβράνες και όμως εδώ σε αυτό το σημείο που δείχνει το βέλος έχει ελαφρά ζαρώσει ο αμφιβληστροειδής από κάποιο υπολοιπόμενο PVR που δεν ήταν ορατό στο χειρουργείο και έχει φύγει από το λέιζερ και θέλει περισσότερη δουλειά. Αν κοιτάξουμε το evidence, αυτό είναι ένα slide που δανείζουμε από τον Σόλωνα τον Αστεριάδη, το παρουσίασε προχθές, μας λέει ότι τα ανατομικά αποτελέσματα είναι χειρότερα. Αλλά αυτό είναι μια μελέτη κυρίως και όλες οι μελέτες που υπάρχουν για αυτή την κατηγορία, για αυτό το πρόβλημα, είναι αναδρομικές. Δεν θεωρώ ότι το evidence είναι καθοριστικό. Μας λέει όμως ίσως ότι είναι πολύ σκόπος για το τίποτα, αλλά εγώ θεωρώ ότι κανονικά θα έπρεπε να έχουν ένα ρόλο στη χειρουργική μας σήμερα και θεωρώ ότι τα πραγματικά αίτια που το σταματήσαμε είναι γιατί κάνουμε πολύ λιγότερα μοσχεύματα. Δεν είμαστε πια άρα τόσο καλοί όσο ήμασταν. Εθιστήκαμε σαν χειρουργοί στα γρήγορα χειρουργία. Δεν κάνουμε πια χειρουργία τις 1,5 και 2 ώρες παρά μόνο πάρα πολύ λίγες φορές και είναι δύσκολο. Και πάθαμε και πρεσβειοποία εμείς που είμαστε έτσι οι έμπειροι, όπως μας είπες πριν από λίγο, που δυσκολεύει σίγουρα τη χειρουργική των μοσχευμάτων. Και κλείνοντας αυτό το θέμα, θα περάσω στην ελκτική διαβητική αποκόλληση. Είναι
ο εφιάλτης των χειρουργών του αμφιβληστροειδή. Έτσι, και εδώ βλέπουμε πολύ λιγότερες ελκτικές διαβητικές αποκολλήσεις που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο, όπως η φωτογραφία που έδειξα πριν. Αντίθετα όμως με τα μοσχεύματα, εδώ γίναμε καλύτεροι. Γιατί η τεχνολογία μας βοήθησε, 25G, Σαντελιέ, αδίγυρη τεχνική και ιδίως θεωρώ αντι-VEGF, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτά. Θα σταθώ σε κάτι άλλο, στην εμπειρία και στο τι πόσο με άλλαξε. Εμπειρία είναι το όνομα που δίνουμε στα λάθη μας, λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Εγώ θα έλεγα στα λάθη που καταλαβαίνουμε, γιατί τα υπόλοιπα απλά συνεχίζουμε να τα επαναλαμβάνουμε χωρίς να τα αναγνωρίζουμε. Εδώ λοιπόν είναι ένα βίντεο από ένα χειρουργείο που έκανα πρόσφατα. Είναι μια 45 χρονών μονόφθαλμη διαβητική. Το άλλο μάτι της έχει γίνει ένα χρόνο πριν και ήταν αποτυχημένο, γι' αυτό δίστασε να κάνει και αυτό. Και έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Βλέπετε ότι αποκτούμε πρόσβαση στο πίστιο υαλοειδές και ξεκινάμε να κάνουμε το χειρουργικό μας, να βρούμε το χειρουργικό μας πεδίο και να προχωρήσουμε στο delamination. Έτσι, και παρότι παιδευόμαστε αρκετή ώρα, χρησιμοποιώντας αφίχυρες τεχνικές και το βιτρεοφάγο και ψαλίδια κτλ., η πρόοδος που κάνουμε δεν είναι ικανοποιητική και ο λόγος είναι απλός. Ο λόγος είναι ότι δεν είμαστε στο σωστό πεδίο. Μέχρι που αντιλαμβανόμαστε αυτό εδώ το σημείο, που είναι η βιτρεόσχηση, που υπάρχει και που είναι πάρα πολύ συχνό, σχεδόν υπάρχει σε όλους τους διαβητικούς. Αν λοιπόν δεν τη βρούμε και δεν την αναγνωρίσουμε, δεν είναι εύκολο να προχωρήσουμε τη βιτρεκτομή μας. Μόλις την αναγνωρίζουμε, τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Θα το τρέξω το βίντεο για να σεβαστώ το χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ προχωράμε πια σιγά σιγά, γίνονται τα πράγματα πιο εύκολα, βρίσκουμε ένα πεδίο και αρχίζει το πράγμα να λύνεται. Τώρα, η βιτρεόσχηση βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη όταν εκπαιδευόμουν σαν fellow στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Σντεν Γκρέγκορ με τον οποίο ήμασταν μαζί και ο Στράτος Κοζαρίδης ακόμη πιο κοντά του, μας είχε καταδείξει τη σημασία του, όμως μέσα στα χρόνια κατάλαβα πόσο σπουδαίο είναι. Και εδώ θα δείξω ένα περιστατικό που το δείχνει αυτό χαρακτηριστικά. Είναι ένας ασθενής και πάλι μονόφθαλμος, είναι χειρουργημένος πριν από 3 χρόνια με υαλοειδεκτομή. Κατά τον πρώτο χρόνο μου λέει ότι έβλεπε καλά, μετά σιγά σιγά η όρασή του άρχισε να φθήνει. Και αυτή είναι η προεγχειρητική του εικόνα. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια παχιά μεμβράνη που έχει απλωθεί και έχει πυκνώσει πάνω από την οχρά κοιλίδα. Και τι είναι, ότι ο χειρουργός δεν αντιλήφθηκε ότι είχε αφήσει πίσω του το πίστιο υαλοειδές. Και έτσι έχουμε εδώ ένα χειρουργείο σε έναν μονόφθαλμο άνθρωπο που πια έχει αντίληψη κινουμένης χειρός, που πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερες συνθήκες, δεν μπορούμε να βρούμε χειρουργικό πεδίο, είμαστε αναγκασμένοι να σηκώσουμε μελαβίδες και να δούμε τι συμβαίνει. Προχωρώντας πολύ προσεκτικά, γιατί σε αυτά τα μάτια το ξέρετε όλοι, δεν πρέπει να τραβάμε. Δεν άκουσα. Δεν βλέπετε το βίντεο. Το βίντεο φαίνεται στην... Φαίνεται το ωραία, βίντεο. Φαίνεται στους... Ωραία. Εντάξει. Ελπίζω ότι οι υπόλοιποι το βλέπατε και δεν μιλούσα στον αέρα. Εντάξει. Βλέπετε λοιπόν εδώ πώς σιγά σιγά ξεχωρίζουμε με τη λαβίδα όλη αυτή τη μεμβράνη. Θα το τρέξω και αυτό. Και θα δείξω ότι στο τέλος καθαρίζει με το βιτρεοφάγο. Σταμάτησε σε ένα πολύ καλό βαθμό. Αλλά παρακολουθήστε λιγάκι πόσο ο πίστιο υαλοειδές υπάρχει παντού. Νομίζω ότι το βλέπετε πώς ανασηκώνεται από όλη την περιφέρεια. Αν λοιπόν σε αυτό το μάτι που έμεινε το πίστιο υαλοειδές είχε τύχει να γίνει και μια ιατρογενής ρογμή ή χρησιμοποιούσαμε σιλικόνη, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ κακό. Άρα εγώ σήμερα δεν τελειώνω κανένα χειρουργείο διαβητικής αμφιστοειδοπάθειας αν στο τέλος δεν βάλω μια τριαμπυκυλολόνη, δεν βάψω το υαλοειδές και δεν σιγουρέψω ότι έχει φύγει όλο στο τέλος της επέμβασης. Και έτσι θεωρώ ότι έχω και λιγότερες υποτροπές στις αιμορραγίες. Το δεύτερο που θα δείξω, δυστυχώς αυτό το βίντεο δεν θα παίξει, αλλά ήθελα να δείξω ότι συνεχίζω, αφαιρώ στο ίδιο αυτό μάτι που έδειξα πριν τις μεμβράνες. Στο τέλος όμως μένει αυτή εδώ η μεμβράνη, δεν ξέρω αν φαίνεται στο monitor, στην οποία τα πράγματα δυσκολεύουν. Πριν από 10 χρόνια δεν θα είχα σταματήσει αν δεν είχα καθαρίσει ολόκληρο τον αμφιστροειδή.
και πιθανώς θα ρίσκαρα να κάνω μια μεγάλη ρογμή, γιατί εδώ είναι μια πολύ παχιά μεμβράνη. Ο φυσοδής είναι πολύ στενά συμφημένος, δεν βρίσκω καλό πεδίο. Ο βιτροφάγος δεν μπορεί να την κόψει. Θα πρέπει ίσως να βάλουμε έναν 20 τζι βιτροφάγο για να μπορέσουμε να την κάνουμε τομή. Και αποφασίζω να σταματήσω. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πια σε όφελος του ασθενή, γιατί βλέπετε την επόμενη μεταχειρητική μέρα. Ο ασθενής βλέπει, περπατάει και αυτό που έχει μείνει είναι μια μεμβράνη που είναι έξω από τα κροταφικά τόξα και η οποία δεν έχει πραγματικά καμιά ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργική όραση του ασθενή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βακάλη. Πολύ ωραία βίντεο, ενδιαφέροντα περιστατικά. Επομένως, άμα θα ήθελε κανείς να συνοψίσει τα γρήγορα μοσχεύματα, τα οποία έχουν αλλάξει θέση από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Το υπολοιπόμενο, οι αλοειδές στην διαβητική ελκτική αποκόλληση, να μην το ξεχνάμε. Και stop, εκεί που είναι ασφαλές και όχι εκεί που είναι το, τέλος πάντων, το optimum, θα έλεγε κανείς, αισθητικά. Σταματάμε και κερδίζουμε. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον επόμενο ομιλητή μας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιώργος Παπάς. Ο κύριος Παπάς είναι χειρουργός στο νοσοκομείο το Βενιζέλιο εδώ στην Κρήτη. Έχω τη χαρά και τη μεγάλη ευχαρίστηση να μοιράζομαι με τον κύριο Παπά την ίδια περιφέρεια ως γιατρός, χειρουργούμε όλους εδώ τους κριτικούς. Είναι ένας πολύ έμπειρος χειρουργός του Οπισθίου Μημωρίου, με μεγάλο όγκο χειρουργείων και περιμένω έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι άλλαξε την τελευταία δεκαετία. Γιώργο. Μιλτιάδη, σε ευχαριστώ. Είναι και δική μου χαρά να μοιραζόμαστε και να συνεργαζόμαστε στην αντιμετώπιση των περιστατικών στην Κρήτη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Επίσης, πρέπει να σας συγχαρώ γιατί είναι εξαιρετική ιδέα που είχες. Μετά από τόσα χρόνια πρέπει να γυρίζεις πίσω, να βλέπεις τι έχεις κάνει, γιατί τα κάνεις αλλά δεν τα αντιλαμβάνεις στην πορεία των χρόνων. Εδώ λοιπόν είναι ένα slide από μία ομιλία στην οποία εσύ προέδρευες εδώ στην Κρήτη και μιλούσα τότε για τα 23G, τα οποία είχα κάνει κάποια περιστατικά στην Αγγλία και άρχισα να κάνω περισσότερα εδώ πέρα και ο επιμελητής, ο τωρινός, ο Αναστάσιος Σταυρακάκης ήταν ο τότε ειδικευόμενός μου, ο οποίος μαζεύει τα περιστατικά. Λοιπόν, τότε οι κουβέντες που ακούγονταν δεξιά και αριστερά στα συνέδρια, οι σημαντικές κουβέντες ήταν sutureless, minimal invasive surgery, transconjunctival macrocannulas, σημαντικές κουβέντες, τις οποίες σήμερα θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό, είναι στη ρουτίνα μας. Τι πρόσφεραν όμως τα τροκάρ στην χειρουργική, γιατί θεωρώ και έβαλα αυτό το slide, γιατί ήταν το τρίπτυχο ασφάλεια, ταχύτητα, καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι τα τροκάρ το πρόσφεραν. Καταρχήν, προστάτευαν την περιφέρεια των μυστροειδούς. Λιγότερα ρήγματα. Επίσης, η ταχύτητα μείωσαν τους χρόνους. Και όσο για τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και ασθενείς και γιατροί, γιατί δεν χρειαζόταν να ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο πάνω στον ασθενή να τελειώσουν ένα χειρουργείο. Σήμερα, έβαλα το slide από τη σημερινή μου ομιλία μιλώντας για τεχνολογία και μιλούσα για την τεχνολογία του 3D. Πιστεύω ότι και αυτή η τεχνολογία είναι μια επανάσταση. Εάν ο χειρουργός μπορεί και τη συνηθίσει, νομίζω ότι γίνεται ένα εξαιρετικό όπλο και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί. Εγώ πλέον κάνω όλα μου τα χειρουργεία με 3D. Και αυτό που με εντυπωσιάζει, θα το περιγράψω με 2-3 βίντεο. Οι αλλαγές των χρωμάτων και η δυνατότητα του φωτισμού μέσα, βλέπετε πώς αλλάζουν τα χρώματα και οι φωτισμοί, τους οποίους τους επιδιώκω εγώ, ανάλογα με το σε ποιον ιστό θέλω να κινηθώ, πώς θέλω να δουλέψω και πώς θέλω να είναι ξεκούραστο το μάτι μου. Το δεύτερο πράγμα που είναι σημαντικό, όπως τα τροκάρ προστάτευαν την περιφέρεια, έτσι και το 3D προσφέρει μια εξαιρετική ανάλυση στην περιφέρεια. Δεν χάνουμε μικρορήγματα, δεν χάνουμε μικρορογμές και μπορούμε και ελέγχουμε την περιφέρεια πάρα πολύ καλά. Και όπως έχει πει ο προλαλής σας ο Θάνος σε άλλη ομιλία που είχαμε κάνει μαζί, την αποκόλληση πρέπει να την τελειώνεις με το πρώτο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα ξεκινούν προβλήματα.
Όταν λοιπόν έχουμε λιγότερα ρήγματα, έχουμε καλύτερα τελικά αποτελέσματα. Επίσης, είναι ένα πολυεργαλείο. Θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εδώ βλέπετε μια τραμπεκιουλεκτομή, καταράχτη. Πολλές φορές σε ένα πυκνό καταράχτη, ένα δύσκολο καταράχτη. Και ακόμη και επεμβάσεις, όπως είναι η ένθεση μιας βαλβίδας. Και όλα αυτά γίνονται με μεγάλη άνεση από το χειρουργό. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, έχουμε και πρεσβυοπία. Και αυτό δυστυχώς μας δημιουργεί προβλήματα. Και επίσης το τυπικό μικροσκόπιο είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το διαχειριστείς για την ανάλυση και την λεπτομέρεια των στοιχείων. Επίσης, εδώ πέρα, πρόστιο οπίστιο. Ένας τραυματισμός ενός ασθενή που έχει προσβάλει το χειρουργείο, έχει γίνει ο καταράχτης και έχει γίνει και η αφαίρεση, το προχωρώ λίγο, έχει γίνει και η αφαίρεση του ξένου σώματος και η ένδυση του ενδοφακού. Και έχουμε ένα πολύ γρήγορο χειρουργείο με πολύ μεγάλη ασφάλεια και με πολύ καλή ποιότητα οπτική. Και τώρα πάμε εκεί που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό. Είναι στα χειρουργεία της οχράς κοιλίδος. Βλέπετε την ανάλυση την οποία έχει, βλέπετε, αν παρακολουθήσετε θα δείτε το μακροανεύρισμα το οποίο είναι εδώ. Δεν ξέρω αν το βίντεο φαίνεται τόσο καλά λόγω της ανάλυσης στο ίντερνετ, αλλά φαίνεται το pulsation που κάνει το μακροανεύρισμα. Η ανάλυση είναι τόσο καλή, βλέπεις τα στοιχεία της ALM, πώς μπορείς να την αφαιρέσεις και όλα αυτά γίνονται σε μια θέση ιδιαίτερα ξεκούραστη, επαναλαμβάνω, για τον χειρουργό. Επίσης, αφαίρεση αίματος κάτω από την οχρά κοιλίδα. Ένα χειρουργείο το οποίο είναι εξίσου δύσκολο, αλλά οι λεπτομέρειες που σου παρέχει το σύστημα σου προσφέρει μια πολύ καλή ποιότητα χειρουργείου. Θα μπορούσα να προχωρήσω και να αναφέρω διάφορα χειρουργεία, αλλά θέλω να δείξω ότι ακόμη και στο buckling, το οποίο εγώ εξακολουθώ να το κάνω, το έχω περιορίσει, αλλά εξακολουθώ να το κάνω, ακόμη και στο buckling βοηθά, γιατί βλέπεις το πάχος στη 3D ανάλυση, πόσο βαθιά μπορείς να ψάχνεις και γίνεσαι ένας πολύ πιο ασφαλής χειρουργός. Επίσης, στην εποχή του COVID, το να χειρουργείς μακριά από τον άξονα στον οποίο είναι ο ασθενής, σου προσφέρει ενδεχομένως μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι εργονομία. Και η εργονομία πρέπει να προσπαθήσεις πολύ να τη στήσεις έτσι, ούτως ώστε ο βοηθός και ο χειρουργός να συνεργάζονται για να έχεις καλό αποτέλεσμα. Μιλούμε για στιγμές σημαντικές, αλλά θα μιλούμε και για μεγάλες απογοητεύσεις. Για μένα τα 27G δεν ήταν αυτό που περίμενα να είναι για να λύσουν τα προβλήματα τα οποία περίμενα να λύσουν. Ενδεχομένως να χρησιμεύουν σε συγκεκριμένες παθήσεις και σε συγκεκριμένα χειρουργεία και ενδεχομένως στα 25G να συμμετέχουν μαζί με αυτά για κάποιες συγκεκριμένες στιγμές του χειρουργείου. Αν έχω αλλάξει τεχνικές, ναι, έχω μειώσει τα buckling μου, έχω αλλάξει 10 τεχνικές στο πώς βάζω ένα φακό και τον τοποθετώ και ενδεχομένως να έχω επιστρέψει ξανά στη σκέψη ότι σε ορισμένους ασθενείς ο φακός προστίου θαλάμου είναι εξίσου καλή επιλογή. Έχω αυξήσει τα περιστατικά του pneumatic, μαθαίνοντας από σένα αυτό, Μιλτιάδη, και η χρήση του λαδιού της σιλικόνης είναι κάτι που το έχω αυξήσει γιατί θεωρώ ότι πρέπει ανάλογα στον άνθρωπο για τον οποίο απευθύνεσαι να τον θεραπεύεις και όχι να θεραπεύεις μόνο με τα guidelines τα οποία έχεις εσύ. Επίσης, το χρόνο για τον οποίο χειρουργώ την ERM, χειρουργώ νωρίτερα από ότι τη χειρουργώ στο παρελθόν. Και επίσης το positioning των οπών της οχράς. 48 ώρες μου είναι αρκετές, να μην πω και λιγότερο. Λοιπόν, αν έγιναν άλλα σημαντικά πράγματα στην πορεία των χρόνων, ναι, θεωρώ ότι οι βαφές είναι πάρα πολύ σημαντικές και μας έχουν λύσει πολλά προβλήματα. Το φως στα εργαλεία έχει λύσει πολλά προβλήματα, όπως και ο επιπλέον φωτισμός. Και επίσης τα τροκάρ με τις βαλβίδες δημιουργούν ένα κλειστό πεδίο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε λοιπόν καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία, καλύτερα χειρουργικά εργαλεία και έχουμε και μεγαλύτερη δύναμη ως χειρουργοί
παίρνοντάς την από την τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ και αναμένουμε το μέλλον να δείτε τι θα μας φέρει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και για την παράθεση και των περιστατικών που μας έδειξες, αλλά και όλης της γκάμας των πραγμάτων που θεωρείς ότι άλλαξαν αυτό το διάστημα. Σταχειολογώ στα γρήγορα, τα τροκάρ, που για όλους μας νομίζω ότι άνοιξαν μια περιοχή που δεν πρόκειται κανείς να την αφήσει να πάει πίσω. Την απεικόνηση στο χώρο του χειρουργείου, το Ingenuity SE, εμείς δεν έχουμε όλη την ευκαιρία να το χρησιμοποιούμε, αλλά παρόλα αυτά σίγουρα ένα από τα πράγματα που έχει αλλάξει δραματικά είναι το πόσο καλά βλέπουμε την ώρα που χειρουργούμε μέσα στα χρόνια και αυτό σίγουρα μας έχει βοηθήσει. Και αλλαγές στις τεχνικές όσον αφορά την τοποθέτηση των εντοφακών προσίδου θαλάμου, την οπνιξία, η χρήση υλικών πωματισμού. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε στον επόμενο ομιλητή μας. Στη σειρά επόμενη είναι η κυρία Στεφανιώτου. Η κυρία Στεφανιώτου είναι καθηγήτρια οφθαλμολογίας στα Ιωάννινα, έμπειρη χειρουργός, επιφορτισμένη με όλη τη χειρουργική της βορειοδυτικής Ελλάδος. Επομένως, εδώ και χρόνια εμπειρία, ας δούμε τι έχει να μας πει για την τελευταία δεκαετία η Μαρία. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ, Μίλτο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω. Είναι πάντα χαρά μου να συνεργάζομαι μαζί σου και με όλους τους άλλους συναδέλφους που είναι σήμερα παρόντες εδώ. Η πρόταση και η ιδέα σου πραγματικά ήταν εκπληκτική, έτσι με εντυπωσίασε, γιατί πάντα έχεις πρωτότυπες ιδέες και γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα τι είναι αυτό που εγώ αυτό τον καιρό άλλαξα, τι κατάργησα και τι κράτησα. Πώς πάω παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλαξα λοιπόν στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι όλοι μας πάρα πολύ μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι άλλαξαν οι βιτριοφάγοι. Εγώ προσωπικά άρχισα με τον 20G και να μην αναφερθώ στα 17 βέβαια που άρχισε η βιτρεκτομία από τον Μάκεμαρ, αλλά σήμερα τους βιτριοφάγους τους οποίους χρησιμοποιώ είναι βασικά οι 25 και πολύ λιγότερο 27, όπως είπε και ο κύριος Παπάς, γιατί δεν μπορώ σε... υπάρχουν προβλήματα με τη χρήση του 27G. Κατά αποκλειστικότητα σχεδόν χρησιμοποιώ το 25G. Ιδιαίτερα δε αυτή η αλλαγή με τα dual pro που τους βιτριοφάγους που κόβουν και με τις δύο κινήσεις και βέβαια ο βιτριοφάγος ο Bevel, ο οποίος με βοηθάει στο να αφαιρώ μεμβράνες, όπως βλέπετε εδώ, είναι μία επίοχρική μεμβράνη, η οποία μετά την κεντρική βιτρεκτομή μπορείς εύκολα να την αφαιρέσεις με τον βιτριοφάγο αυτό, χωρίς να βγεις και να μπεις πάλι μέσα στην ελαιδική κοιλότητα. Και με λιγότερο χρόνο για τον ασθενή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειώνουμε το χειρουργικό χρόνο, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής μας είναι με τοπική αναισθησία. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Οι βιτριοφάγοι αυτοί επίσης μας επιτρέπουν στο να καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά το υαλοειδές στη βάση γύρω από ροχμές, ώστε να μην αφήνουμε καθόλου υαλοειδές και στην επιφάνεια των στροειδούς να έρχομαστε πολύ κοντά. Αρχικά λοιπόν, τι με εντυπωσίασε και στη συνέχεια με απογοήτευσε και το εγκατέλειψα στα υλικά ενδοποματισμού, είναι κάτι που από πολύ καιρό προβληματιζόμαστε με τι θα αντικαταστήσουμε το υαλοειδές και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις PVR που αποτελεί τον εφιάλτη για όλους μας. Ιδιαίτερα εδώ που έχουμε μια κατώτερη PVR, έτσι, αρχικά λοιπόν... Κάναμε την αφαίρεση του υαλοειδούς, αφαίρεση μεμβρανών και φτάναμε στη στιγμή να δούμε με τι θα επιπομματίσουμε, τι θα βάλουμε στην υαλοειδική κοιλότητα. Μια εποχή λοιπόν ήταν στην φαρέτρα μας τα βαριά λάδια, έτσι αυτά τα οποία ήταν πιο βαριά από το νερό. Εμένα προσωπικά με είχε εντυπωσιάσει αυτό, με είχε ενθουσιάσει και έλεγα ότι «Α, ωραία, θα έχω ένα καλό επιπομματισμό στις κατώτερες PVR». Και βλέπουμε εδώ πέρα αυτή την γκάμα της βαριάς σιλικόνης που είχαμε. Την είχα χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλά περιστατικά. Όμως, άρχισα να έχω προβλήματα και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν ήταν η φλεγμονή την οποία παρουσίαζαν τα υλικά αυτά, έντονη μερικές φορές, και έπρεπε να την αφαιρούμε γρήγορα πριν προλάβει να κολλήσει ο εμφυστροειδής.
Και επίσης παρουσιάστηκε και PVR στο ανώτερο ίμιση του αφιστροειδούς. Ξέρουμε από τη βιβλιογραφία ότι υπήρχαν συνάδελφοι που χρησιμοποιούσαν βαριά σιλικόνη και ελαφρά σιλικόνη και έκαναν ένα mixed για να ταμπονάρουν και το άνω ίμιση του αμφιστροειδούς. Παρ' όλα αυτά, εγώ το εγκατέλειψα τελείως και δεν χρησιμοποιώ πλέον την βαριά σιλικόνη, δεδομένου ότι σήμερα έχουμε στη φαρέτρα μας εργαλεία με τα οποία μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερη αφαίρεση, να βλέπουμε μέχρι την άκρα περιφέρεια ή και να κάνουμε και ρετινοτομές και επομένως δεν χρειάζεται η βαριά σιλικόνη. Τι εγκατέλειψα και επανέφερα. Να σκεφτόμαστε λιγάκι, ας δούμε λιγάκι την κρυοπηξία που πολύ παλιά, πριν από 10 χρόνια περίπου, τη χρησιμοποιούσαμε ακόμα και για να αντιμετωπίσουμε μια νεοαγγείωση της ήριδας. Ήταν η εποχή που δεν είχαμε ούτε αντιβιτζιέφ, ούτε το αβάστιν, ούτε τίποτα για να υποστραφεί η νεοαγγείωση και να κάνουμε κάτι. Και από τον καθηγητή τον κύριο Ψήλα είχαμε μάθει να κάνουμε κρυοπηξία σε περιπτώσεις παραγωγικής διαβητικής αμυστροπάθειας με νοαγγείωση της ήριδας ή αιμορραγίες ελαιδούς ακόμα, βέβαια κάτι το οποίο εγκαταλείφθη εντελώς. Σήμερα όμως η κρυοπηξία κάπου την έχω επαναφέρει σε ορισμένα περιστατικά και θα σας αναφέρω σε περιπτώσεις που κάνουμε βιτρεκτομή σε έμφακους οφθαλμούς και έχουμε ροχμές στην πολύ περιφέρεια. Βέβαια τα λέιζερ, τα κυρτά σήμερα, αυτά τα οποία μάλιστα είναι και μπορούμε και να τα χειριζόμαστε μέσα στην ηλιοδική κοιλότητα, να γίνονται έτσι ώστε να αποφεύγουμε την επαφή μας με τον φακό για να μην δημιουργήσουμε καταράκτη. Και μπορούμε να κάνουμε λέιζερ γύρω από τη ροχμή, ακόμα και στο πρόστιο άκρο της ροχμής. Παρ' όλα αυτά όμως, σε κάποια από αυτά τα περιστατικά, χρησιμοποιώ επιλεκτικά την κρυοπηξία, επομένως την επανέφερα έστω και με ορισμένες ενδείξεις. Τι χειρουργώ που δεν χειρουργούσα, πόσο επιθετική έγινα ή αν έγινα πιο συντηρητική. Και πάμε στις περιπτώσεις οπίστης οχράς κυλίδος μακράς διάρκειας, τη δεύτερη η οποία που βλέπετε εκεί στο OCT, σε ασθενείς που ήταν πάνω από χρόνο, μερικές φορές δεν τους χειρουργούσα και βέβαια δεν χειρουργούσα ποτέ την τρίτη εικόνα κάτω που βλέπετε, διότι θεωρούσα ότι δεν θα έχουμε καμία ελπίδα για βελτίωση της όρασης, επομένως αυτά τα εγκατέλειπα. Σήμερα όμως, επειδή έχουμε τη δυνατότητα η οποία να κλείσει με μεγαλύτερη βεβαιότητα, όπως επίσης, όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε, την δημιουργία του FLAP με διάφορες τεχνικές και με διάφορες μορφές, το FLAP με ILM, το οποίο χρησιμοποιώ στις χρόνιες σοπές της οχράς ή στις σοπές όπως σας έδειξα προηγουμένως και βλέπετε, ας πούμε, μια τέτοια οποία εδώ, η οποία έκλεισε μετά το χειρουργείο με ILM. Η όραση βέβαια δεν είναι πολύ καλή, αλλά έχει μια βελτίωση της όρασης ο άνθρωπος αυτός. Κάτι το οποίο πολύ παλιότερα δεν θα το έκανα. Και βέβαια, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Παπά, αυτό το face down, το οποίο παλιά το είχαμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για ημέρες, ο ασθενής ενημερωνόταν πριν το χειρουργείο ότι θα έπρεπε για πολλές μέρες να κάθεται με το πρόσωπο κάτω. Σήμερα αυτό καταργήθηκε, δεν το κάνουμε και αυτό έχει να κάνει με την τεχνική, με τη χειρουργική τεχνική και την δυνατότητα που μας δίνει σήμερα το χειρουργείο. Για μία ώρα, ακόμα και σε long standing, μετά όπως βλέπουμε ας πούμε, σε μία μελέτη, 5 έως 6,5 χρόνια έχουν χειρουργήσει οπές και το face down είναι για μία μέρα τουλάχιστον ή για 15 λεπτά την ημέρα για 3 έως 5 ημέρες μετά. Θεωρώ λοιπόν ότι ανέφερα μερικά από αυτά που έχω αλλάξει. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Τσιλιμπάρη για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Επομένως, αν ήθελα στα σύντομα να συνοψίσω, αγαπάς πολύ τα 25G και τους νέους βιτρεοτόμους. Δεν σε εντυπωσιάζει πλέον η βαριά σιλικόνη. Ξαναθυμήθηκες στην Κράιο και εσύ, όπως και εγώ, του κυρίου Ψήλα και εγώ του κυρίου Παλίκαρη, και έχεις τροποποιήσει κάπως περαιτέρω τις τεχνικές σου. Ευχαριστούμε, λοιπόν. Περνάμε στον επόμενο ομιλητή μας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Στρατής Παρικάκης. Ο κύριος Παρικάκης είναι διευθυντής σε μία από τις δύο μεγάλες οφθαλμολογικές κλινικές του οφθαλμιατρίου. Έχει την ευκαιρία και την τύχη να δουλεύει σε ένα αμιγώς οφθαλμολογικό νοσοκομείο στην πραγματικότητα. Και επομένως την ευκαιρία να διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό περιστατικών, μεγάλη εμπειρία. Επομένως, ας ακούσουμε την τελευταία δεκαετία του Στρατή. Στρατή.
Μιλτιάδη, αγαπητέ κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν κρύβω ότι ενθουσιάστηκα την ώρα που πήρες τηλέφωνο για την ιδέα και το θέμα. Το θέμα είναι έτσι μια ερώτηση λίγο μέσης ηλικίας, αν μου επιτραπεί, με την έννοια πώς ήσουν, τι είχες, τι όνειρα είχες και τι κάνεις σήμερα μετά από 10 χρόνια. Είναι χαρά μου που, για το πάνελ που επέλεξες και νομίζω ότι το επόμενο reunion πρέπει να το κάνουμε μετά από 5 χρόνια για να είμαστε καλά, ελπίζω, και να παρουσιάσουμε τα θέματα. Την όση ώρα μιλούσε και μου ο κύριος Τσιλιμπάρης και μου έλεγε το θέμα, μου ήρθαν στο μυαλό 3 σκέψεις. Και παρόλο που μετά το σκέφτηκα το θέμα και μου ήρθαν άλλες 10 σκέψεις, είπα να μείνω στις 3 πρώτες σκέψεις αλλαγές που έχω φανταστεί ότι έχουν γίνει τα τελευταία δεκαετία. Το ένα ήταν οι χειρουργικές μου τεχνικές και πιο πολύ το μυαλό μου εκείνη την ώρα πήγε τι γίνεται με τους ενδοφακούς και πώς είναι η στήριξή τους, είτε ειδική είτε σκληρική. Ένα θέμα που μου πήγε και εκεί, ταυτίζομαι με τις σκέψεις της καθηγήτριας της κυρίας Στεφανιώτου και δεν θα το ξαναπώ, είναι τι άλλαξε στην τεχνολογία, στα εργαλεία, όσον αφορά αυτούς οι αλλοδοτόμους και τους ενδοφωτισμούς με τα ενδολέζερ κτλ. Και ένα τρίτο που εκεί ταυτίζομαι με τον κύριο Παπά, είναι ουσιαστικά τι άλλαξε στην τεχνολογία. Τώρα, όσον αφορά τους ενδοφακούς, εδώ έχουμε ένα περιστατικό πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Είναι φακός που 3 pieces που έχει φύγει με ψευδοαποφολίδωση. Εδώ λοιπόν, ουσιαστικά το μυαλό μας είναι να πάει ένας φακός ειδικής στήριξης. Το βίντεο είναι της εποχής εκείνης. Μ' αρέσει να βγάζω τους φακούς στον πρόστιο θάλαμο. Και κατόπιν εδώ μπαίνει ο φακός, ο Very Size, Artisanity είναι τέλος πάντων, πίσω, μπροστά από την ήρδα, συγγνώμη, και με το Enclavation Needle. Και με λίγο άγχος, γιατί είναι λίγο λεπτές κινήσεις και αλλάζοντας χέρια, στηρίζουμε το φακό. Αυτό λοιπόν γινόταν πριν από 10 χρόνια. Εμένα μου αρέσανε πάντα αυτοί οι φακοί και λίγο-λίγο πιστεύω δουλέψαμε και εξελίχθηκε το πράγμα. Αυτό είναι περιστατικό φετινό, τέλος πάντων. Είναι περιστατικό με μεγάλη, ό,τι βλέπετε εδώ, φακοδόνηση. Ο φακός έχει ψηλοφύγει. Αφαιρείται το οι αλλοειδές. Εδώ υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Εδώ επέλεξα να μειώσω τον όγκο ουσιαστικά του καταράχτη με προσπέλαση από το πρόστιμο μόριο καταρχήν γιατί δεν είχαμε αλλοειδές και δεν έχουμε προβλήματα και κατόπιν με την κλασική μέθοδο της φακεκτομής που ξέραμε να αφαιρέσουμε όσο μπορούμε το υπόλοιπο πυρήνα και κάποια κομματάκια που θα μας πέσουν μέσα. Δεν ήταν πρόβλημα γιατί αυτό αφαιρείται. Τώρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε φακό ειδικής στήριξης. Εδώ έχω βρει ότι η τεχνική αυτή κάνει τα πράγματα πολύ ελεγχόμενα. Μπαίνει ένα ράμα προλέν, τρίτη ενάτη, ο φακός. Ο ίδιος ο φακός που ήταν και πριν από 10 χρόνια πάει τώρα, τουλάχιστον αυτό μου αρέσει, πίσω από την ήρδα και σπρώχνοντας το φακό προς τα μπροστά, κοντράρει στο προλέν το ράμα, πιάνεται πολύ ωραία, βγαίνει και νομίζω το χειρουργείο τελειώνει πολύ γρήγορα, χωρίς να έχουμε pupil ovalization που είχαμε παλιά και άλλα προβλήματα από τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν έχει αλλάξει ο φακός μου στη ειδική στήριξη. Πάμε τώρα στη σκληρική στήριξη. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα 3-piece φακό, είναι και αυτό δεκαετία στο βίντεο. Το οποίο πάλι προσπαθούμε να το φέρουμε στον πρόστιο θάλαμο και είπαμε να το στηρίξουμε όπως είναι 3 pieces στο σκληρικό τείχωμα. Εδώ γίνεται κάποια τομή. Η αμφίχυρη τεχνική με τις λαβίδες είναι κάτι που έχει μείνει στην πορεία του χρόνου. Και εδώ λοιπόν προσπαθούμε αυτό το handshaking technique να βγάλουμε το aptic από το 3 pieces που δεν είναι βέβαια σχεδιασμένος αυτός για σκληρική στήριξη και από το βγάλουμε στα 2 χιλιοστά πόσα είναι πίσω από το σκο και από τη μία πλευρά και από την άλλη κοιτάζαμε μάλλον γιατί εγώ έχω να κάνω χρόνια αυτή τη διαδικασία να στηρίξουμε το φακό με κάποιο σκληρικό τούνελ με το bevel αυτό και να βάλουμε τα πόδια του φακού μέσα κατά κάποιο τρόπο όταν μας πετύχαινε και δεν έσπαγε το ποδαράκι ήταν μια χαρά δουλειά. Σήμερα εδώ έχουμε ένα αντίστοιχο φακό, ο οποίος φαίνεται δεν κρατάει καθόλου. Είναι περιστατικό πιο επιπλεγμένο βέβαια, μπορώ να πω. Έχει γίνει λέζερ, είχαν ρογμές εδώ πέρα, έχει μεμβράνη. Και γι' αυτό το χειρουργείο δεν έγινε μόνο για το φακό, έγινε κυρίως για να αφαιρεθεί και η επιαμφιλουστρωτική μεμβράνη, η οποία σαν τεχνική νομίζω δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Εδώ λοιπόν βάφουμε τη μεμβράνη. Βγαίνει εδώ, ετοιμάζουμε κάποια φλάπ, σημαδεύουμε κατά κάποιο τρόπο τρίτη-ενάτη για να δούμε πού θα είναι το φακός. Εδώ ο φακός πλέον σκληρική στήριξη μπαίνει σε κάποια sockets και είναι, από ό,τι έχει δοθεί, είναι τύπου... Αυτό βλέπουμε ο φακός ο προηγούμενος, εδώ το κάπως τον κόβουμε για να κρατήσουμε τη μικρή τομή. Αυτός είναι ο τύπου καλεβάλε που έχει σχεδιαστεί για σκληρική στήριξη. Εδώ είναι πάλι αμφίχυρη τεχνική, αλλά με άλλες λαβίδες πλέον. Είναι αυτές οι κυρτές λαβίδες, οι serrated, για να μην σου πάσουν τα πόδια που και αυτό συμβαίνει. Και με το που βγαίνουν έξω από το σκληρικό τείχωμα, μπορούν να μπουν στα sockets χωρίς να κάνουμε κλαπέτα και να χάνουμε χρόνο. Και εδώ πέρα μπαίνει, με αρέσει να μπαίνει και κάποιο ράμα για να
βεβαιωθώ ότι υπάρχει μια στεγανότητα και αποφυγή επιμολύνσεων. Αυτά τα είπε πολύ ωραία η κυρία Στεφανιώτου. Μου έχει εντυπωσιάσει και νομίζω ότι έχει μειώσει και την κρυοπηξία τα illuminated laser, τα κυρτά αυτά, τα οποία στους έμφακους ειδικά τα κάνεις με ασφάλεια και μειώνει πολύ το ποσοστό της κρυοπηξίας. Όπως επίσης και αυτό που ελέγχθη προηγουμένως είναι ότι από τη στιγμή που μεγαλώνουμε και ο χρόνος αποκτά μεγαλύτερη σημασία πλέον, το να κάνεις το χειρουργείο σου με τους καινούριους ελαιοδοτόμους και πιο γρήγορα, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη. Τώρα, η τρίτη εξέλιξη πιστεύω ότι είναι η τεχνολογία της αναπεικόνηση που βλέπουμε πράγματα που πριν τα βλέπαμε λιγότερο και που μπορούμε και κάνουμε και πράγματα πιο άνετα. Εδώ είναι ένα χειρουργείο που 3D είναι μια συνδυασμένη επέμβαση, καταράχτη, γιατί και ο καταράχτης νομίζω ότι πιστεύω είναι και πιο εύκολο το χειρουργείο ακόμα με την τριδιάστατη έτσι απεικόνηση, με το monitor. Ουσιαστικά το μηχάνημα σήμερα μπορεί να κάνει πολύ ελεγχόμενη τη διαδικασία χωρίς να αλλάξεις από το ένα μηχάνημα το πρόστιο στο οπίσθιο. Μερικοί το αλλάζουν βέβαια, εγώ προτιμώ να κάνω με ένα μηχάνημα όλη τη διαδικασία. Και αφού τελειώσει το χειρουργείο του καταράχτη, ουσιαστικά βλέπεις πράγματα που δεν βλέπαμε παλιότερα με την τεχνολογία αυτή. Βλέπεις το υαλοειδές και τις σχέσεις του με τον αφιλιστροειδή πολύ καλύτερα. Νομίζω οι παράμετροι είναι πολύ σημαντικό που φαίνονται πάνω στο monitor. Δηλαδή, χρειάζεται να λες στην αδελφή σε ποια φάση βρίσκομαι τώρα. Κάνω saving, πόσες είναι οι κοπές, αναρρόφησης κτλ. Τα βλέπεις μόνος σου και τα ρυθμίζεις με τον ποδοδιακόπτη. Οπότε έχεις μια αυτονομία με αυτή τη διαδικασία, άπαξ και ξεκινήσεις. Εδώ είναι χειρουργείο πάλι μεμβράνης ουσιαστικά που έχει γίνει με την καινούργια τεχνολογία. Και νομίζω ότι το θεωρώ μια οπωσδήποτε επανάσταση. Δεν ξέρω βέβαια, να είμαι ειλικρινής, αν αυτό σε 5 χρόνια από ό,τι θα κάνουμε το reunion θα έχει τη σημασία που λέμε σήμερα, αλλά πιστεύω ότι ήταν από αυτά που έχουμε αλλάξει και τουλάχιστον εγώ έχω αλλάξει. Λοιπόν, Μιλτιάδη, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή και πάλι και ελπίζω που λες να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, Στρατή. Ευχαριστούμε πολύ. Συνοψίζω στα γρήγορα. Καινούργια εμπειρία και καινούργιες ας πούμε, προσεγγίσεις στη στήριξη των ενδοφακών, στη διαχείριση δηλαδή της αφακίας, κάτι που για όλους μας έχει αλλάξει. Ένας λόγος μπορεί να είναι ότι διαχειριζόμαστε υποχρεωτικά περισσότερα τέτοια περιστατικά όσο περνάει ο χρόνος. Δηλαδή υπάρχουν παρεκτοπισμένοι φακοί περισσότεροι από ό,τι στο παρελθόν. Νέες δυνατότητες λοιπόν εκεί. Νέα εργαλεία, τα οποία σίγουρα έχουν έρθει και έχουν αλλάξει την τεχνική μας και η απεικόνηση, πάντα η απεικόνηση, κεντρικό θέμα στη συζήτησή μας. Όσο καλύτερα βλέπεις, τόσο καλύτερα μπορείς να χειρουργήσεις. Θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας με τον τελευταίο, αλλά όχι ίστατο από τους καλεσμένους μας, τον κύριο Στράτο Γκοτζαρίδη. Ο κύριος Γκοτζαρίδης είναι ο επάξιος εκπρόσωπος της ιδιωτικής ιατρικής στην Αθήνα, στη χώρα. Πολύ, πολύ δραστήριος, με μεγάλη γκάμα και περιστατικών και τεχνικών. Είναι από τους χειρουργούς του οπισθού Μημωρίου που γνώρισα νωρίς στην καριέρα μου και εγώ, που τους αγάπησα και τους θαύμασα και σαν ανθρώπους και σαν χειρουργούς, και έτσι περιμένω να ακούσω με μεγάλη χαρά την τελευταία δεκαετία. Στράτο. Μίλτο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, για την τιμητική πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μεταξύ αξιαγάπητων συναδέλφων που τους γνώρισα από την πρώτη μέρα της σταδιοδρομίας μου στην Αθήνα και με σένα και το Θανάση που σας γνώρισα πριν έρθω στην Ελλάδα. Ήμασταν μαζί στη Βοστόνη και με το Θανάση ήμασταν μαζί στην Αγγλία. Εγώ θα έλεγα, προσέθεσα το ρήμα πώς εξελίχθηκε ουσιαστικά η τεχνική μου τα τελευταία 10 χρόνια. Και επειδή μου αρέσει πάντα να κάνω μια χρονική περιήγηση, θα πάω λίγο πιο πίσω και θα το πιάσω από την αρχή το νήμα. Όσον αφορά τα 20 gauge, τα 20G, από το 1980 που ουσιαστικά εξαπλώθηκε παγκοσμίως το 20 gauge, μέχρι το 2000 που εγώ τελείωσα την εκπαίδευσή μου με τα 20G, που ανοίγαμε πεφικότα, που βάζαμε ράματα στο σκληρό, βάζαμε ράματα στον πεφικότα. Ήταν ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν κουνήθηκε τίποτα. Βιτρεοτόμοι
Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη βιτρεοτόμος, είναι πιο κομψός από το βιτρεοφάγο. Οι βιτρεοτόμοι ήταν χοντροί, ήταν αργοί, 600 σκοπές. Το καντιλάκι, το φως ήταν ένα καντιλάκι. Απορώ πώς χειρουργούσαμε και αντιλαμβάνομαι πόσο πολλές, γιατί είχαμε τόσο πολλές μετεγχειρητικές επιπλοκές. Τελειώνω λοιπόν 2000 το fellowship στην Αγγλία. Πάω στη Βοστόνη, γνωρίζω εσένα και γυρνάω 2001 στην Αθήνα. Και 2002, μπαμ, η βόμβα, ο Eugene De Juan κάνει την τεράστια επανάσταση, μικρά gates, 25G, χωρίς δράματα, τροκάρ. Εκεί πραγματικά λες τι έγινε. Τώρα ξαναμπαίνουμε ξανά, μόλις τελείωσα την εκπαίδευσή μου, ξαναμπαίνουμε σε νέες εκπαιδεύσεις. Και προσπαθώ να κάνω ένα βήμα μπροστά και να τελειοποιήσω το ήδη υπάρχουν 20G στα χέρια μου, να το κάνω διασκληρικό και χωρίς ράματα και ξεκινάω από το 2003 και κάνω αυτή την τεχνική, την οποία την παρουσίασα στο Club Yonen για πρώτη φορά και μετά σε πάρα πολλά διεθνή συνέδρια και το δημοσίευσα στο Retina το 2007. Θα ήθελα να το δείξω λίγο έτσι τιμή σε ένα και γιατί μου έδωσε τη μεγάλη χαρά να ξαναθυμηθώ αυτή την τεχνική που την έχω παρατήσει εδώ και 12 χρόνια. Έκανα ένα μεγάλο έγκαυμα για επιπέδωση του επεφικότα πάνω στο σκληρό, έμπαινα λοξά, σκληρικά τούνελ, έβαζα για έγχυση ένα συντηρητή προστίου θαλάμου και επαναλάμβανα ακριβώς την ίδια διαδικασία στις άλλες δύο πύλες εισόδου. Θέλω να πω ότι πραγματικά πάρα πολλοί χειρουργοί στον κόσμο υιοθετήσαν αυτή την τεχνική που δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν θέλαν σε πρώτη φάση να πάνε στα 25, γιατί ας μην ξεχνάμε τα πρώτα 25 ήταν πολύ εύκαμπτα και δεν ήταν για όλα τα περιστατικά. Άρα λοιπόν το 20G που προσέφερα εδώ σε αυτή την τεχνική ήταν πάρα πολύ βολικό για δύσκολα περιστατικά και αποκολλήσεις που θέλαν περιφέρεια και διαχειρητικούς χειρισμούς στην περιφέρεια πέρα από την κεντρική περιοχή του υαλοειδούς. Εδώ λοιπόν αφού ανοίγουν οι τρεις πύλες μπαίνουν τα δύο εργαλεία μας, ο ενδοφωτισμός και ο υαλοειδοτόμος. Και αφού τελειώσει το χειρουργείο, δεν θα σας δείξω το διαχειρητικό χρόνο, αλλά θα σας δείξω στο τέλος πώς τελείωνε το μάτι. Να σας πω ότι μετεγχειρητικά ο ασθενής δεν είχε την ενόχληση των ραμάτων που παίρνανε ένα μήνα να απορροφηθούν, ούτε είχε το μετεγχειρητικό τραύμα που τα βικρή ράματα κάνουν συνήθως και ερεθίζουν το μάτι. Αυτή ήταν η εικόνα του ματιού. Στο τέλος, ένα πολύ όμορφο ματάκι με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πάμε στον επόμενο σταθμό. Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο πιο γρήγορη και όλο πιο μικρή. Πιο ταχύς, μεγάλες ταχύτητες, μικροί όγκοι. Κινητά, υπολογιστές, τηλεοράσεις. Μπαίνουμε πια σε μια επιταχυνόμενη εξέλιξη. Από το 2002 που βγήκαν τα 25G, βγαίνει το 2009 το 25+, εγώ πια αλλάζω μηχάνημα από το Acuros πάω στο Constellation, ένα μηχάνημα εκπληκτικών δυνατοτήτων και έρχονται και πια τα 27-25+, πιο σκληρά και αφήνω πια τα 20G χωρίς ράματα που είχα δημιουργήσει και υιοθετήσει και περνάω στα 25G+ για όλα μου τα περιστατικά. Και επιταχύνεται πραγματικά η εξέλιξη, πάμε στα 27G+. Ένα εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο ατραυματικό χειρουργείο. Θα σας δείξω εδώ. Αυτό είναι η πρώτη βιτρεκτομή που έγινε στην Ευρώπη εμπορικά, όχι σαν κέντρο. Είχα τη χαρά η Άλκο να μου δίνει πάντα προτεραιότητα σε δοκιμές νέων τεχνικών που πάντα αγαπούσα να υιοθετήσω. Είδατε πώς ο βιτρεοτόμος, αν το χρησιμοποιεί στην περιφέρεια, δίπλωνε και διπλώνει ακόμα, αλλά η ακρίβεια που έχει αυτή η λαβίδα να πιάσει την εσωφοριστική μεμβράνη είναι εκπληκτική. Δηλαδή για χειρουργείο χράστο 27G είναι ανυπέρβλητο και εξαιρετικά τραυματικό το μάτι στο τέλος. Προχωράμε, νέα εξέλιξη 25G+, με 10.000 σκοπές και beveled και λοξή τομή στο τέλος. Πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Η κυρία Στεφανιώτη το παρουσίασε εξαιρετικά και έδειξε ωραία βίντεο. Συμφωνώ απόλυτα, αυτή είναι η ένδειξη. Και πάλι είχα τη χαρά να χρησιμοποιήσω ένα από τα πρωτότυπα, ούτε καν στο εμπόριο πρωτότυπα, και το παρουσίασα και στο GVRS και στο Euretina και δημοσιεύτηκε και στα Eurotimes. Και πάμε στο 17. Το 17 η τεράστια επανάσταση, το 3G and Ingenuity. Τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Παπάς, τα υπογράμμισε και ο κύριος Παρικάκης. Τι να πω, τα έχουμε πει τόσες φορές, είναι η όραση, η όψη που έχεις του χειρουργικού πεδίου, το βάθος πεδίου, το ότι χρησιμοποιείς λιγότερο φως και η φωτοτοξικότητα που δημιουργείς είναι πολύ λιγότερη,
έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Και να ξέρετε ότι το 3D αυτή τη στιγμή είναι στα σπάργανα. Αυτό το οποίο θα έχουμε σε 10 χρόνια θα είναι εκπληκτικά συστήματα αποκόνησης που θα είναι μπροστά μας, όχι δεξιά μας. Γιατί τώρα έχουμε ένα πρόβλημα στη θέση της κεφαλής, γιατί έχουμε μια θέση οθόνης δεξιά μας. Θα είναι ευθεία και έρχονται τεράστιες εξελίξεις. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος για αυτή την τεχνολογία. Το 18 λοιπόν είπε πάρα πολύ όμορφα ο κύριος Παρικάκης την ιστορία των ενδοφακών. Εγώ θα πω ότι οι ραυτοί ενδοφακοί ξεκινήσαν να ράβονται από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι ενδοφακοί. Δηλαδή το 1986 ο Μάλμπραντ δημοσίευσε το πρώτο paper ραυτών. Εγώ αυτόν έμαθα στο Μούρφιλτς και μέχρι το 2009, δηλαδή το 1998, που έκανα το fellowship, έμαθα να ράβω σκληρικούς φακούς, μέχρι το 2009 που είδα το paper του Αγκραβάλ που τους έβγαζε χωρίς ράματα κάτω από ένα φλαπ, χρησιμοποιούσα αυτόν. Όμως, το 2018 έρχεται αυτός ο εντυπωσιακός φακός Καρλεβάλε, που είναι κατασκευασμένος για αυτό το λόγο, έχει μεγάλη οπτική, μεγάλο οπτικό σώμα, έχει δύο φτερά δεξιά-αριστερά που εμποδίζουν τη στροφή του, το tilt, και έχει δύο αυτιά, δύο άγκυρες που μπαίνουν κάτω από τον μέσα στο σκληρό και σταθεροποιείται πάρα πολύ καλά. Τον χρησιμοποιώ από τότε ανελιπώς, δεν συζητάω κάτι άλλο. Εδώ βλέπετε ένα φακό που έχει φύγει από τη θέση του, τον βγάζω με την τεχνική Pacman και μετά μπαίνει, κάνω μία τομή κάθετη και δεξιά και αριστερά από αυτή την τομή δύο τσέπες μέσα στις οποίες θα μπουν τα αυτάκια της άγκυρας, δεξιά και αριστερά. Είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει το ζευγάρι λαβίδων της DORC, που είναι σχεδιασμένες για σκληρική στήριξη φακούς, εκ των οποίων η μία είναι κυρτή και βοηθάει στο να πιάσεις το πρώτο ποδαράκι, ειδικά από τη ειρηνική πλευρά που έχουμε τη μύτη που εμποδίζει, σε μια θέση 3-9. Εδώ λοιπόν βγάζουμε το πρώτο ποδαράκι έξω, και το άλλο ποδαράκι έξω, την άγκυρα ουσιαστικά, συγγνώμη, και αφού βγει η άγκυρα έξω, βάζουμε τα αυτιά της άγκυρας μέσα στις σκληρικές τσέπες που έχουμε δημιουργήσει. Είναι καλό να ραφτεί αυτή η τσέπη για να έχει λιγότερη έκθεση το υλικό του ενδοφακούς με τον επεφικότα, διότι μακροχρόνια ίσως υπάρχει μια διάτρηση, διάβρωση του επεφικότα. Ακολουθώντας τη χρονική διαδρομή και ιστορία, θέλω να πω ότι εδώ βλέπετε πώς είναι το μάτι. Έχουμε κάνει μια τεράστια σειρά και με τον κύριο Γεωργάλα και με τον κύριο Πέτρου, η οποία πρόσφατα τη δεχτήκαν για δημοσίευση. Και όπως επίσης θέλω να σας πω ότι έχω χειρουργήσει τρία παιδιά που είναι παγκόσμια ανακοίνωση. Την έχουμε δημοσιεύσει και έχει δεχτεί και έχει γίνει δεκτή, θα δημοσιευτεί πρόσφατα σε λίγο. Εδώ βλέπετε ένα 10χρονο παιδί που τραυματίστηκε με ανοιχτό τραύμα. Έγινε σε πρώτη φάση η αφαίρεση του τραυματικού καταράκτη και σε δεύτερη φάση μπήκε ένας σκληρικός καρλεβάλε. Ξέρουμε ότι αυτός ο φακός θα μείνει εκεί για μια ζωή. Προχωρώντας χρονικά, το 2018 εμφανίζεται πάλι ένα πρωτότυπο μοντέλο 20K, 20.000 κοπές με διπλό blade. Αυτή η τεχνολογία του διπλού blade πραγματικά είναι η νέα επανάσταση στη βιτρεκτομή. Γιατί ουσιαστικά έχοντας την ίδια κίνηση του εμβόλου μπρος-πίσω, διπλασιάζει το χρόνο κοπής. Ο βιτρεοτόμος κόβει και την ώρα που ανοίγει, όπως έκοβε παλιός, αλλά και την ώρα που κλείνει. Και η ροή, η αναρρόφηση του υλικού είναι συνεχόμενη. Άρα δεν έχεις παλμό δίπλα στον αμφιλιστροειδή, δεν έχεις ρίσκο να τραυματίσεις τον αμφιλιστροειδή, ειδικά όταν είναι ξεκολλημένος, και πας πολύ πιο κοντά στην περιφέρεια. Και από το 2000, δυστυχώς, αυτός ο βιτρεοτόμος, ο 27G, με 20.000 κοπές, δεν είναι ακόμα διαθέσιμος από την Alcon. Εγώ είχα τη χαρά το 2018 να δοκιμάσω πάλι ένα από τα πρωτότυπα, το οποίο το παρουσίασα στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Αμφιλιστροειδούς και στο GVRS. Και από το 2020 χρησιμοποιώ τα 25K, τα 25G, 15.000 κοπές της Bonsalom, το Biblade, το οποίο και αυτό είναι ακριβώς την ίδια φιλοσοφία, είτε ανοίγει είτε κλείνει, γίνεται κοπή και μπρος και πίσω και έχει μια συνεχή αναρρόφηση υγρού που προσφέρει σταθερότητα και στην αναρρόφηση του υγρού, αλλά αυξάνει και τον όγκο του υαλοειδούς, το οποίο ουσιαστικά τρώει.
Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίλτο, για τη χαρά. Και είναι πολύ ωραία ιδέα του κυρίου Παρικάκη να κάνουμε ένα reunion όποτε προκύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Στράτο. Πραγματικά, πολύ ωραία παρουσίαση, εντυπωσιακή. Πάντα έτοιμος να χρησιμοποιήσει τα καινούργια πράγματα. Επομένως, πάλι σύντομα, συνοψίζω, μικρότερα G οπωσδήποτε, μεγάλη εμπειρία, δεν ξέρω αν μεγαλύτερη εμπειρία από σένα, τους Καρνεβάλε, από ό,τι φαίνεται οι διπλοί σκοπήσιοι αλλοειδοτόμοι θα μας κάνουν παρέα σύντομα, έτσι, πιο εκτεταμένα. Επομένως, κάπως έτσι συνοψίζουμε, νομίζω ότι είμαστε οριακά στο χρόνο. Θα προσπαθήσω να κάνω μια πολύ σύντομη, ένα πολύ σύντομο sum up από όσα ακούστηκαν συνολικά. Έχουμε λοιπόν αυτή την δεκαετία εισόδους. Μπήκανε μηχανήματα, τεχνικές και εργαλεία τα οποία βελτιώσανε τη χειρουργική μας και την κάνανε ασφαλίστερη και καλύτερη. Μικρότερα gauge οπωσδήποτε από τα 20 στα 23, στα 25, αλλά όχι στα 27 από ό,τι φαίνεται ακόμη. Τα τροκάρ, μεγάλη μεταβολή η οποία βοήθησε δραματικά την χειρουργική μας και την έκαμε πραγματικά, αν όχι minimal invasive, τουλάχιστον πολύ πιο λιγότερο brutal από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Η απεικόνηση, μεγάλα βήματα στην απεικόνηση, η οποία, εντάξει, μιλάμε ως επιτοπλίστων τώρα για το Ingenuity, γιατί είναι το μεγάλο πράγμα που προέκυψε πρόσφατα, αλλά συνολικά η απεικόνηση έχει κάνει βήματα και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε και η λεπτομέρεια την οποία βλέπουμε σήμερα σε σύγκριση με πριν από 10 χρόνια είναι σημαντικά βελτιωμένη. Είχαμε λοιπόν εισόδους, είχαμε εξόδους, σταματήσαμε όλοι λίγο πολύ να κάνουμε τόσο εντατικά νοσχεύματα. Ισχύει η παρατήρηση ότι μειώνεται όσο περνάει ο χρόνος η χρήση των νοσχευμάτων, γιατί ξεχνάμε κιόλας, μειώνεται η ενασχόληση και μειώνεται και η εμπειρία των καινούριων χειρουργών που δεν έχουν ευκαιρία να μάθουν και επομένως δεν το μαθαίνεις, δεν το κάνεις. Το βαρύ λάδι έχει και αυτό λίγο πολύ φύγει, δεν χρησιμοποιείται πολύ και τα 27G δεν κατάφεραν τουλάχιστον ακόμα να μας πείσουν. Είχαμε επαναφορές κρυοπηξία στο βαθμό που χρειάζεται και όποτε θεωρούμε χρήσιμο είναι εδώ για να τη χρησιμοποιούμε και ενδεχομένως η φακή προστίου θαλάμου που κάποιες φορές και αυτή είναι χρήσιμη και μπορούμε να τους σκεφτόμαστε. Και κυρίως αυτό που φαίνεται ότι κυρίως έχει προκύψει την τελευταία δεκαετία για όλους μας είναι ότι έχουμε αποκρυσταλώσει κάπως τις τεχνικές μας. Έχουμε γίνει πιο σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να μην κάνουμε. Το υπολοιπόμενο οι αλλοειδές που μας θύμισε ο Θανάσης, οι λιγότεροι χειρισμοί όταν δεν είναι απαραίτητοι, πολύ σημαντικό, η χρήση τεχνικών που δεν είναι, ας πούμε, δεν ήταν πάντοτε mainstream, αλλά που είναι χρήσιμες όπως η εθνοπηξία με αέριο, η δυνατότητά μας να χειρουργούμε στην επιφάνεια των φλιστοειδή και στην οχρά πράγματα που θεωρούσαμε ότι είναι μη χειρουργήσιμα όπως οι μεγάλες ΟΠΕΣ, η αναθεώρηση ενδεχομένως πραγμάτων που αφορούσαν τη θέση των ασθενών μας κτλ. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει κάπως το σκηνικό της τελευταίας δεκαετίας. Μας έχουν φέρει στην κατάσταση που είναι σήμερα η χειρουργική του οπισθίου μημωρίου, που και πάλι επαναλαμβάνω όπως είπα και στην αρχή, βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή με δραματικά μεγαλύτερες δυνατότητες. Τα χειρουργεία έχουν γίνει πολύ ευκολότερα από όπως τα φαντάζομαστε στο παρελθόν, από όσο ήταν στο παρελθόν. Και αυτό είναι προς όφελος τελικά των ασθενών μας και των ανθρώπων που χρειάζονται αυτή τη χειρουργική. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση. Δεν βλέπω να υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο που θα ήθελε να κάνει κάποιος από εσάς. Αν όχι, να σας ευχαριστήσω όλους. Ένα μικρό σχόλιο. Μίλτο, ένα μικρό σχόλιο. Δεν ακούγεται καλά ο Μίλτος. Ναι, βέβαια, Στράτο, προχώρα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι τη διστακτικότητα που δείξαμε όταν μπήκαν τα 25G
Ήταν η πρώτη φορά που η τεχνολογία συνέβαλε στο να βελτιωθεί η χειρουργική μας δυνότητα και οι χειρουργικές μας τεχνικές. Καλό θα είναι να την μειώσουμε στις επόμενες γενιές τεχνολογιών που θα έρθουν, διότι πρέπει να συνηθίσουμε στο ότι η τεχνολογία θα είναι πάντα μπροστά από μας τώρα πια και εμείς θα πρέπει να την ακολουθούμε. Και είναι αυτή που θα βοηθάει και τα χειρουργεία μας και τα αποτελέσματά μας και τους ασθενείς μας. Δεν πρέπει να είμαστε εχθρικοί στην τεχνολογία. Μπορεί κάποιο 20-30% αυτών που θα έρχονται από μόνα τους να απορρίπτονται, διότι δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικά όσο στην αρχή φαίνονται ότι είναι, αλλά η τεχνολογία ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Σίγουρα η τεχνολογία μας έχει φέρει εδώ, Στράτο, στην εξέλιξη, ας πούμε, και στην... Ανοιχτό είναι. Ακούγομαι τώρα, ναι. Λοιπόν, σίγουρα η τεχνολογία είναι αυτή η οποία μας βοήθησε να κάνουμε αυτή την πρόοδο και να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την εξέλιξη που είμαστε. Δεν μπορούμε όμως να μην επισημαίνουμε τα προβλήματα των κάθε καινούριου που έχουμε, γιατί έτσι βελτιώνεται. Ο 25G αρχικά ήταν λίγο πιο δύσκολο, χρησιμοποιείται με τις παρατηρήσεις των χειρουργών, γιατί η πραγματική ζωή είναι αυτή που μας δείχνει τα προβλήματα. Πιθανόν και οι παρατηρήσεις μας για τα 27G, το ότι είναι λίγο εύκαμπτο, το ότι έχει κάποια προβλήματα, να βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση και αυτού, για να μπορεί να έχουμε ευρύτερη γκάμα εφαρμογής. Διότι σίγουρα όλοι θα προτιμούσαμε να έχουμε ένα 27G και να κάνουμε όλα μας τα χειρουργεία με αυτό. Μιλτιάδη, εκτός, αν τελειώσαμε με τη συνεδρία, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για το συνέδριο, αλλά να τελειώσουμε τη συνεδρία πρώτα. Ωραία. Στράτο, νομίζω λίγο πολύ ότι έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε τελειώσει. Και να σας ευχαριστήσω εγώ στα πλαίσια της συνεδρίας για τη συμμετοχή και τη συνεισφορά σας. Και Στρατή, προχώρα. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για το συνέδριο. Ωραία. Ευχαριστούμε ξανά πάλι για την πρόσκληση και την όλη διοργάνωση. Εγώ και το συνέδριο, επειδή είναι πρώτη φορά που τουλάχιστον η εταιρεία Αλλοειδούς κάνει ένα συνέδριο με αυτή τη μορφή, που έχει τα καλά αλλά έχει και τα προβλήματα, θα παρακινούσα τους συναδέλφους που το παρακολουθούν, εκτός από τη δήλωση για τις υποτροφίες, στο chat ή σε κάποια σημείωση, να μας υποδείξουν και σημεία που πιστεύουν ότι το συνέδριο δεν ανταποκρίθηκε ή που μπορεί να βελτιωθεί στις προσδοκίες τους, προκειμένου. Εάν πάνε όλα καλά του χρόνου να γίνει οι επόμενες εκδηλώσεις ζωντανά, αλλά αν τυχόν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, τουλάχιστον να μπορεί να είναι πιο σωστό στους συναδέλφους, που οι περισσότεροι συνάδελφοι, παιδιά, είναι καινούργιοι συνάδελφοι που παρακολουθούν και που είναι πιο εξοικειωμένοι με τεχνολογία και που μπορούν να μας βοηθήσουν ουσιαστικά να το κάνουμε ακόμα καλύτερο το συνέδριο και την επαφή μεταξύ μας.